Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι στο φως. Α, αυτό είναι ένα πακέτο που ήρθε πριν λίγο να σας δείξω κάτι τρελό. Είμαι στο φως και είναι μια μέρα πριν πάω το ταξίδι. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Έχω αφήσει πάρα πολλά πράγματα γιατί έλειπα και στην Αθήνα. Οπότε σήμερα είναι απλά μια τρελή μέρα που κάθε ώρα έχει κάτι άλλο. Όμως ήθελα έτσι λίγο πριν πάμε να σας πω έτσι 2-3 πραγματάκια και να αρχίσω να τραβάω από αύριο με το καλό. Κάνε ένα follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι κρυγιόν παιδιά από τη Mac. Δεν ξέρω αν αποτυπώνεται το τι glitter έχει πάνω. Αλλά είναι φοβερό. Επίσης, τι ωραία η κάμερα που εστιάζει στο προϊόν και μετά ξαναεστιάζει σε μένα. Λοιπόν, αύριο πάω στο Μιλάνο. Η Ιταλία γενικά είναι από τους προορισμούς που πάντα θέλω να πηγαίνω, ό,τι και αν γίνεται. Δεν βαριέμαι ποτέ. Έχω πάει δυστυχώς μόνο Ρώμη, πολύ παλιότερα. Ήμουν φοιτήτρια ακόμα μικρούλα, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφη η εμπειρία και τότε. Τώρα λοιπόν θα πάω στο Μιλάνο για ένα σουκού μόνο. Ουσιαστικά το κάνω αυτό γιατί θέλω να είμαι στο φως κανονικά από Δευτέρα, μου είναι δύσκολο να φύγω και σαν Κατερίνα, αλλά και πρακτικά είναι δύσκολο γιατί κάποιος πρέπει τέλος πάντων να είναι εδώ πέρα έστω για κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά τα Χριστούγεννα θα κλείσουμε μερικές μέρες, το ξαναλέω εδώ, μέχρι 23 του μήνα που θα γίνουν οι παραγγελίες. Λάθος. Μέχρι 23 πρωί όποια παραγγελία γίνει θα εκτελεστεί μέχρι το απόγευμα και θα αποσταλεί. Μετά, να τα βλέπω κιόλας, μετά μέχρι 26 είμαστε off και 27 ξαναξεκινάμε και τελευταία μέρα που δουλεύουμε είναι 30. Αυτό. Άρα εσύ αν κάνεις παραγγελία μέχρι 29 θα σου πω εγώ. 27 με 29. Μετά φεύγουμε. Και ξαναξεκινάμε στις 5 Ιανουαρίου, είμαστε εδώ. Οπότε εσύ φρόντες τα δωράκια σου να τα κάνεις τώρα, απλά εγώ στο λέω. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι προέκυψε λίγο θόρμητα. Ήθελα να πάω, ταυτόχρονα αγχώνομαι, φοβάμαι, υγεία μου, όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά όπως βλέπετε, τελευταίο διάστημα προσπαθώ να με προκαλώ όλο και περισσότερο. Στο Μέτσαβο, για παράδειγμα, είχα πολύ σοβαρό θέμα με το έντερο, αλλά και στην Αθήνα τώρα που πήγα, γιατί με άγχωσε, με. Πολλά μαζί, κρύωσα κιόλας, αλλά προσπαθώ να μην είναι αυτός λόγος που θα με σταματάει. Καλημέρα. Είναι πολύ πρωί, μόλις τελείωσαμε την ετοιμασία μου. Έχω βάλει μια ωραία ζακετούλα. Έχω βάλει μια ωραία ζακετούλα, μια φουστίτσα. Θα βάλω και τις μπότες μου και το παλτό μου. Η βαλίτσα μου έκλεισε. Ξέχασα χθες να σας δείξω οτιδήποτε. Εδώ το παλτό θα βάλω, το περσινό. Έκλεισε. Δεν σας έδειξα οτιδήποτε γιατί ζωρίστηκα πάρα πολύ. Και αυτό το σάκο έχω. Και μια άλλη τσάντα έχω. Δεν ξέρω ότι το κατάφερα βέβαια, εντάξει. Πόσο χαλιά να πάει αυτό. Αυτά. Οπότε ξεκινάμε για Μιλάνο. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Για την υγεία μου κυρίως, όχι για κάτι άλλο. Γιατί ήταν όλα πολύ πιεστικά, πολύ αγχωτικά, αλλά θα δούμε. Πάμε! Φτάσαμε, φάγαμε κάτι στα πολύ πολύ γρήγορα, ήπια ένα καφέ, φάγαμε λίγο γιατί το πρωί δεν είχαμε φάει. Στο ξενοδοχείο μας ήταν αυτό, η καφετέρια ήταν πάρα πολύ όμορφα για ξενοδοχείο. Καθόλου δεν το περίμενα έτσι. Και ουσιαστικά έπρεπε να περιμένω μία ώρα για να γίνει το δωμάτιο. Πήραμε scrambled eggs, ψωμάκι και γιαουρτάκι. Μπήκα στο δωμάτιο. Να σας πω την αλήθεια, έκλεισα αυτό το δωμάτιο γιατί είχε την τζαμαρία και ήταν πολύ κεντρικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παρότι βλέπεις μέσα στην πόλη, εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν στο 10ο όροφο, σοκ, δεν περίμενα μέσα στο ασανσέρ να νιώσω τόση ασφάλεια, γενικά, με τον εαυτό μου. Μου άρεσε που έχει τζάμι όλη τους γέρα και διαχωρίζει από το κανονικό
που καθρέφτη και τουαλέτα. Είναι δύο διαφορετικά δωμάτια, τέλειο. Νομίζω και στη Τουρκία είχε έτσι διπλή, καταλάβατε. Δεν ντουλάπα, το safe, το ψυγείο, η τηλεόραση. Φτάσαμε πριν λίγο ξενοδοχείο. Ήμουν αρκετά κουρασμένη πριν, γι' αυτό δεν μίλησα. Δεν ξέρω, δεν είχα πολύ καλή πτήση στα Έλλαδα. Με έπιασε και μικρανία. Τώρα φάγαμε λίγο, ήρθαμε στο ξενοδοχείο, θα αλλάξουμε. Εγώ θα μείνω με αυτά, θα αλλάξω το βράδυ όμως. Και τώρα κάνω ένα σουλούπωμα. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο. Είναι από τα ξενοδοχεία που δεν ψάχνει στους καθρέφτες. Στους παρέχει, έχει ένα μεγάλο εδώ πέρα. Έχει εδώ, μου αρέσει πολύ που έχει και το ξεχωριστό μπάνιο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι τουαλέτα, κάποιος μπορεί να κάνει τον ντουζ του εδώ. Μια χαρά. Αλλά το highlight του ξενοδοχείου είναι προφανώς το ότι κοιτάς έξω και είσαι στο 10ο όροφο. Τώρα θα πάμε στο κέντρο. Έχω κλείσει μετά να πάμε σε ένα μουσείο Fondazione Prada. Ήθελα να δω και λένε ότι αξίζει γενικά. Μπορείς να πιεις και καφέ εκεί, μπορείς και να φας. Αλλά το πλάνο είναι γενικά να φάμε πιο μετά. Εφόσον αλλάξουμε. Αλλά θα δούμε. Το όνο. Εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ Μόναχο. Η χωριά της έχω. Πάλι σκέφτομαι το Μόναχο. Πάρα πολύ όμορφα. Πριν είδατε το δέντρο μέσα στην γκαλερί και τον πολύ κόσμο που είχε, μετά εδώ σε όλη την πλατεία του Ντουόμο έχει χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, ας το πούμε, σπιτάκι όπως και στο Μόναχο και σε πολλές άλλες χώρες. Μετά ήρθαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο, το Μαρτσέις είναι πολύ γνωστό, που έχει αυτά τα γλυκάκια, αλλά δεν κάτσαμε τελικά. Εγώ μετά πήγα στα Κίκο, γιατί απλά ήθελα και πήρα δύο πραγματάκια που θα σας δείξω. Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά, νύχτωσε. Μετακόπουν και βασάνα, αλλά φτάσαμε αυτή τη σημασία. Έχει πολύ κρύο και μπαίνουμε μέσα. Μπαίνοντας στο Μουσείο Πράντα, αυτό χωρίζεται σε πολλούς τομείς, ας πούμε. Εδώ ήταν το εστιατόριο Παύλα Καφέ που είχαν. Μπαίνεις μέσα και έχει πάρα πολλούς όροφους. Σε κάθε όροφο ουσιαστικά έχει ένα αξιοθέατο, όπως αυτά που βλέπετε. Μετά εγώ ήθελα κάστανα. Γενικά σε κάθε γωνία πουλάνε κάστανα, σοκ. Και ήταν πολύ ωραία. Μετά ήρθαμε στην γκαλερί για φαγητό. Ήθελα οπωσδήποτε μια φορά να κάτσω εδώ για φαγητό, να δω τι φάση. Εντάξει, προφανώς πληρώνεις απλά το μέρος, νομίζω. Έχει ένα κόστος, δεν ήταν πανάκριβα, αλλά ούτε άξιζαν, θα έλεγα, και αυτά τα χρήματα. Ήταν σαν να τρώσει ένα καλό ξενοδοχείο, σε καλό εστιατόριο στην Ελλάδα. Μετά εμείς μέναμε κεντρικά, όπου είχε ένα τέλειο πατινάζ. Αυτό όλο σκεφτείτε το κτίριο, είναι του σταθμού. Τρελό. Και αυτή είναι η περιοχή που περπατήσαμε λίγο το βράδυ. Είναι η Monte Napoleone, με τα πολύ έτσι ωραία καταστήματα. Λοιπόν, ετοιμάζομαι να ετοιμαστώ. Ετοιμάζομαι να πω για ένα ποτό. Αλλά πριν από αυτό, ήθελα να σου δείξω όλα αυτά που μου έστειλε ο Λίο τώρα για τις γιορτές. Το οποίο, εντάξει, ήταν σαν να γράφει με Κατερίνα. Ξέρετε πως μου αρέσουν αυτά που γυαλίζουν και τελικά αποφάσισα να το πάρω όλα μαζί μου. Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Τώρα έχω φορέσει αυτά να σας δείξω. Δείτε λίγο, κάνω ένα zoom. Δείτε λίγο αρχικά πως... Αν αποφασίσεις να εστιάσεις φυσικά. Δείτε λίγο πως γυαλίζουν. Τώρα κάνει εστία στην κάμερα, αλλά καταλάβατε. Και νομίζω ότι για Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά... Τέλειο. Οπότε είπαμε αυτή τη φορά να μην σας έχουμε
περιορισμένες στο πόσο θα διαρκεί ο κωδικός. Τώρα θα αλλάξω το βόλιο και τα άλλα. Θα διαρκεί μέχρι τέλη του μήνα, 31 λέμε, που είναι και η πρωτοχρονιά, γιατί ξέρω ότι δεν παίρνετε μόνο για Χριστούγεννα δώρο, παίρνετε και για πρωτοχρονιά. Οπότε τι καλύτερο από ένα ωραίο λαπεριζέ σκουλαδίκι. Και τώρα δεν ταιριάζει, αλλά θα το δείξω. Έχει και ένα κολλέ, το οποίο είναι με αστεράκια. Δέστε λίγο τι ωραίο. Τώρα δεν ταιριάζει γιατί βλέπεις ότι έχω εδώ στρας, Εντάξει. Αλλά το καλύτερο για μένα είναι αυτό. Σας είχα δείξει και ένα παρόμοιο την προηγούμενη φορά. Τέλειο. Και ειδικά πάνω σε μαύρο βελουτέ. Δες το. Φοβερό. Και αντίστοιχο έχω και σε χρυσό. Τέλειο και αυτό. Και πάνω στο δύναμη είναι τέλειο. Δες λίγο. Λοιπόν, κωδικός δύναμης 25, μείον 25% είναι τεράστιο το ποσοστό, συν 10% στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Οπότε είναι πολύ λάρτ πάλι. Αυτά, όπως το έχω εδώ να καλύψω ό,τι μπορώ, γιατί νομίζω ότι επειδή είμαστε την όλη μέρα εκτός, φάγαμε αργά, λίγο με επηρέασε, αλλά όλα καλά. Αυτό είναι μεταξύ πώς θα τέριαζε και για αγγιούλες. Εγώ μάλλον θα βάλω αυτά που θα σας δείξω τώρα, μισό λεπτό. Εγώ πεθαίνω. Με αυτά. Αυτά θα βάλω σήμερα. Φοβερά. Εν τω μεταξύ δεν σας έχω μιλήσει καθόλου σήμερα. Πήγαμε μία βόλτα, είδαμε το μουσείο το Fondazione Prada, που δεν μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν σχεδόν όλα κλειστά. Τα σανσέρ δεν λειτουργούσε. Μέσα ήταν λίγο χωρίς να σου λένε ακριβώς κάτι. Τα πράγματα δεν μιλούσαν από μόνα τους. Δηλαδή ήθελες κάτι να διαβάσεις παραπάνω. Δεν τρελάθηκα εγώ, περίμενα να δω λίγο περισσότερη μόδα, αλλά δεν είδα. Τώρα, στο κέντρο του Μιλάνου είναι όλα γεμάτα, δηλαδή τόσο κόσμο, εγώ στο μόνοχο χριστουγεννιάτικη περίοδο δεν έχω δει. Οπότε ήταν λίγο μπούγιο. Το highlight της ημέρας ήταν τα κάστανα, τα οποία κατάφερα να ρίξω μέσα στο μετρό. Το φαγητό, εντάξει, φυσιολογικό, πήγαμε σε ένα πολύ κεντρικό, τουριστικό σημείο, αλλά θέλαμε να δούμε λίγο εκεί την γκαλερί, τι άλλο, αυτά. Νιώθω κούραση, αλλά θέλω και λίγο να βγω. Αλλά δεν σας μιλάω, θέλω μόνο να σας δείχνω πράγματα, γιατί δεν θέλω να νιώσω ότι αυτό το ταξίδι είναι κουραστικό ή πρέπει πάλι να δουλεύω. Το κάνω, αλλά λίγο σε πιο ήπιους ρυθμούς, γιατί δεν έχει πάει πολύ καλά με την υγεία. Λοιπόν, αυτά, κλείνω. Αυτά θα αφήσω, ευχαριστώ λίγο. Του λίγο νομίζω το αγαπημένο είναι αυτά. Μισό. Αυτά. Πω, τέλεια. Τα γράφω και όλα από κάτω για να μην ζορίζεστε. Είναι 25, θα το πούμε μετά. Άκυρο, έβαλα ένα κοστούμι με φούστα. Μου άρεσε πιο πολύ για σήμερα. Λοιπόν, πήρα από Kiko αυτά τα δύο, το οποίο αυτό δεν έχει βγει στην Ελλάδα ακόμα. Και δείτε τι έχουν κάνει μπροστά. Έχουν βάλει ένα πράγμα σαν σιλικόνη για να το σβήνεις γύρω-γύρω και να βάζει το κραγιόν σου. Εντάξει, μπορεί και να έχει βγει και εγώ να μην το έχω δει. Πάντως αυτό που έψαχνα είναι sold out σε όλη την Ελλάδα και πήρα από εδώ. Και αυτό που με ρωτάτε συνέχεια, 326, ότι καλύτερα το παίρνω για τέταρτη φορά. Και θα βάλω αυτά. Yes. Αυτό θα βάλω. Ask me your questions and ask you back to the start. Πριν πάμε για ποτό, πήγαμε σε ένα πολυκατάστημα τύπου Άτικα με πολλούς ορόφους και πολύ μεγαλύτερες μάρκες. Γιατί θέλω να πω και τουαλέτα. Είναι ανοιχτό μέχρι τις 10. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν μάλλον τρελές ώρες. Όλα φοβερά τακτοποιημένα. Ακόμα ψωνίζουν μέχρι τις 10. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εδώ παπούτσια τέλεια τύπου Κατερίνα, απλά τα κοίταξα. Μετά πήγαμε για ένα ποτό. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ κεντρικό, αλλά okay. Καλημέρα. Νομίζω φαίνεται ότι έχει ζοριστεί το σώμα, το μυαλό, το πρόσωπο. Είμαι αφόρητα κουρασμένη. Κοιμήθηκα ελάχιστα, αλλά εντάξει, νομίζω ξεκουράστηκα λίγο όσο γινόταν. Πονάει όλο το σώμα. Αυτό γιατί δεν θέλω να κάτσω τώρα. Πονάει όλο μου το σώμα.
Τώρα ετοιμάζομαι να πάω στο πρωινό. Έχω βάλει αυτό. Βασικά, τι κάθομαι και το δείχνω στο πρωινό. Έχω βάλει αυτό. Εδώ, τώρα έτσι το ήθελα. Έχω βάλει αυτό. Κανονικά βάζω και ζώνη στη μέση. Και τώρα θέλω απλά κάτι χαλαρό για το πρωινό. Γενικά, σήμερα, δηλαδή σήμερα που ανεβαίνει το βίντεο και το βλέπετε, το απόγευμα στις 6, συντονιστείτε, έχω ανεβάσει και stories στο Instagram. Θα έχω ανεβάσει και stories στο Instagram. Συντονιστείτε γιατί θα κάνουμε ένα live με την About You και θα σας δείξουμε όλα αυτά τα ωραία ρουχαλάκια που τόσο καιρό φοράω και δεν μπορούσα να σας πω που είναι. Ουσιαστικά θα είναι σαν ένα μισάωρο στυλιστικό live. Πιο πολύ τη φοράει η Κατερίνα στη δουλειά, πώς προσπαθεί να τα συνδυάσει. Οπότε συντονιστείτε, σας έχω βάλει όλα τα link, όλες τις πληροφορίες σε story. Τώρα πάω για πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι το Μιλάνο προς το παρόν μου φαίνεται πολύ μπούγιο, πολύ γεμάτο. Παρότι έχω μεγαλώσει στη Γερμανία, στο Μόναχο συγκεκριμένα, τέτοια πράγματα δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο Χριστούγεννα. Οπότε αυτό με χάλασε λίγο. Ήμουν και πολύ κουρασμένη χθες, πολύ περπάτημα. Το κινητό μου έγραψε 25.000 βήματα. Θέλω να πω κάπου εδώ. Τώρα θα πάω να φάω, πεινάω πάρα πολύ. Ονειρεύομαι από χθες το βράδυ σοκολάτα μπάτσι. Και σήμερα λέω να αγοράσω. Λοιπόν, και αυτά. Πάω στο πρωινό και θα τα λέμε από εκεί. Σήμερα λέω να βάλω αυτό το τζινάκι με τα στρασάκια, με τη ζακετούλα αυτή που δικήθηκε χθες και τα μακαρσίνια. Επέλεξα κοσμήματα, θα δείτε τώρα του Λίου εννοείται πάλι. Αυτά τα αστεράκια με τρελαίνουν, απλά τα έβαλα χθες που σας τα έδειξα γιατί δεν τέριαζαν και τα έβαλα σήμερα. Τέλεια! Ξεκινήσαμε τη βόλτα από ένα ζαχαροπλαστείο, το Μαρτσέζι βασικά, αλλά τώρα μπήκαμε μέσα να δούμε πώς είναι, τι τιμές έχει. Εντάξει, ήταν πανάκριβο, παιδιά. 6 σοκολατάκια είχαν τύπου 25 ευρώ. Αλλά προφανώς είναι πολύ γνωστό, πουλάει και πίνουν και τον καφέ τους εκεί πέρα. Συγγνώμη που το δείχνω τόσο γρήγορα. Τη στιγμή που το έκανα, δεν το ένιωθα τόσο γρήγορα. Και μετά καταλήξαμε στη χριστουγεννιάτικη αγορά κλασικά, γιατί αποφάσισα να αγοράσω τρουφάκια. Και να φάμε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και μπράβο μου που έφαγα. Εδώ έχει το φημισμένο παντζερό. Τι, ναι. Ουρά για πάντα. Μετά πήγα στα Σεφορά. Ήθελα να πάρω το hair oil της Jisoo. Αλλά τελικά δεν το πήρα. Και πήρα αυτό μόνο. Και μετά μπήκαμε σε μερικούς οίκους να δούμε έτσι πώς είναι. Εντάξει, άλλη κατάσταση γενικά. Ήπιαμε ένα καφέ. Και κάπου εκεί άρχισα να νιώθω πολύ χάλια και ανέβασα πυρέτο. Παρ' όλα αυτά δεν πτωήθηκα και ετοιμάστηκα. Πήγαμε για φαγητό, πεινούσα πάρα πολύ, ευτυχώς είχε σούπα, πήρε κολοκυθό σούπα με κασεράκι, μετά μπουφάλα, σαλάτα με αβοκάδο και κοτόπουλο. Κάπως ένιωσα καλύτερα, αλλά ένιωθα θερμοκρασία μου αρκετά υψηλή και προφανώς ήταν λόγω κούρασης. Μετά δίπλα ήταν στο ίδιο πολυκατάστημα, είχε έτσι ένα area με πολλά σοκολατάκια, πανετώνε, δωράκια, σοκολάτες, τρελά πράγματα γενικά. Ήθελα να πάρω κάτι, αλλά δεν βρήκα κάτι έτσι αξιόλογο εκείνη τη στιγμή. Μετά στην γκαλερί, εντάξει δεν την βαριέσαι ποτέ και λίγο είχε χαλαρώσει ο κόσμος, τουλάχιστον μπορούσες να περάσεις, δεν ήταν αυτό που ήταν το πρωί και τελικά δεν κάναμε κάτι γιατί εγώ δεν ήμουν πολύ καλά και πήγα να κοιμηθώ.
Λοιπόν, καλημέρα και από εδώ. Όπως με πολύ δυσκολία πρέπει να καταλάβετε, δεν μπορώ να μιλήσω το πρίξιμο στο πρόσωπό μου. Είμαι συναγωμένη, είχα χασπηρετό, αλλά το Μιλάνο ήταν και τόσο ασφυκτικά γεμάτο. Δεν μπορείς να νιώσεις ότι το βλέπεις. Δεν μπορείς, δηλαδή μπαίνεις και ίσως είναι λάθος περίοδος ή ίσως είναι after COVID κατάσταση, αλλά είναι τρομακτικό το σκηνικό, αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα θα βάλω άνετα ρουχαλάκια, γιατί έχουμε και το ταξίδι. Τώρα θα κατέβω στο πρωινό να φάω, πνέω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και επειδή εδώ περπατάμε και όλη μέρα, χαίρομαι που δεν το σκέφτομαι καθόλου το φαγητό. Αλήθεια, ό,τι νιώσω θα το φάω. Όπως και τα τροφάκια χθες, να πω. Ναι, οπότε το πούμε στο πρωινό. Μου δείτε λίγο πόσο φωτεινό είναι. Αν έκανα ποτέ σπίτι, θα ήταν έτσι. Με τζάμι, αν με αξιώνει ο Θεός κάποια στιγμή, με τζάμι ψηλό, να βλέπεις έξω, να ξεπνάς, να κοιμάσαι. Λοιπόν, ετοιμάστηκα. Αυτό είναι το outfit of the day. Ένα κολάν sugar free second skin, το αγαπημένο μου. Και μέσα τώρα λίγο σε παρακαλώ. Τέλεια μπλούσα. Είναι sugar free, είναι τέλεια, δεν υπάρχει. Κάτι να μου φτιάξει λίγο τη διάθεση, γιατί έχουμε πέσει πολύ. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα και να ξέρετε, η συγκεκριμένη μπλούζα έχει μέσα και ενίσχυση. Οπότε δεν έχεις να φοβάσεις τίποτα. Senti l'aria di festa. Λοιπόν, Μιλάνο, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πήρα κάποια πράγματα από το Primark και από το μαγαζί με τα αγγλικά που είδατε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Αλλά ήταν τρελό, δηλαδή εγώ για αυτά τα πράγματα χαίρομαι. Για τα μικρομαγαζάκια που έχει στο πουθενά, γιατί έχω σκοτεινιάσει. Εδώ. Δεν ξέρω γιατί σκοτεινιάζει. Τέλος πάντων, τώρα θα πάω για ένα καφέ. Να πάρω στο χέρι πριν το αεροδρόμιο. Εντάξει. Αστείο τι έχει πίσω μου. Έχω ζήσει το Μόναχο, αλλά αυτό το πράγμα που έζησα εδώ πέρα δεν το ξαναζήσει. Δε, αυτή η ζάλη, αυτή η κίνηση συνέχεια, ο κόσμος. Βέβαια το θετικό του Μιλάνου, πέρα από τους οίκους και όλα αυτά που έχει, είναι ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό. Και τα εστιατόρια μου φάνηκαν οικονομικά, και το να πάρεις ένα καφέ ή ξενιάτικη αγορά, όλα είναι πολύ προσβάσιμα. Και τα εισιτήριά μου ήταν οικονομικά και το ξενοδοχείο μου ήταν μια χαρά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας προορισμός που μπορείς να πας, ακόμα και Χριστούγεννα. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι τώρα στο αεροπλάνο, να γυρνάω. Γύρισα, δεν σας πήρα ποτέ μαζί, γιατί ήμουν απλά ένα ερείπιο και μισό. Δεν άντεξα, γιατί έχετε τρελαθεί όμως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλά όταν γύρισα λέω, δεν κατέβω τώρα κάτω, γιατί από το που έχω πάρα πολλές δουλειές και δικές μου για συνεργασίες, αν δεν κατέβω τώρα κάτω να τα κάνω, αύριο το πρωί θα έχω διπλάσια δουλειά και λέω, ας κάνω αυτά που μπορώ. Τελικά τα έκανα όλα. Και μέσα σε όλα αυτά, για να καταλάβετε ότι αυτό που σας δείχνω είναι τελείως real life. Και διάβαζα ένα σχόλιο τώρα από το Μέτσοβο που δεν με τάραξε ακριβώς. Με στεναχώρησε πιο πολύ, που υπάρχει ακόμα κόσμος που σχολιάζει έτσι. Αυτά που σας δείχνω και έχω επιλέξει να σας δείχνω είναι τόσο real life. Λόγω του θέματος που ξεκίνησε αυτό το κανάλι.
που ήταν ξεκάθαρα η νευρική ανορεξία και όλο το recovery μου που μέχρι σήμερα υπάρχει, θα δείτε πώς συνδέεται με τώρα που θα σας πω κάτι, που με στεναχώρησε που κάποιος θεώρησε ότι δεν είναι έτσι. Και δείχνομαι και κάνω και ήταν σε θέση να κρίνει τη δική μου οικονομική κατάσταση. Καμιά φορά κάποιοι άνθρωποι απλά αγωνίζονται, απλά έχουν διεκδικήσει ηθικά όλα αυτά που έχουν, έχουν πραγματικά κουραστεί, ζοριστεί, ταλαιπωρηθεί για να φτάσουν μέχρι εδώ και απλά δεν πρέπει να τους σχολιάζουμε. Αυτό. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, είμαι στην αποθηκούλα που λέτε, μόλις τελείωσα, μαζεύω εδώ το χαμό να σκουπίσω. Δυστυχώς, όταν ήρθα από Μιλάνο δεν ήμουν πολύ ψύχρεμη, εκεί δεν μπορώ να πω ότι έφαγα πολύ καλά, είχα και τον πυρετό, δεν είχα όρεξη. Περπάτησα και πάρα πολύ, οπότε όταν γύρισα μου βγήκε λίγο όλο μαζί και έφαγα τόσο πολύ, τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να κοιμηθώ, οπότε ήταν κανονικό υπερφαγικό. Ήταν πείνα μαζί με υπερφαγικό, ας το πούμε έτσι. Έφαγα και κάτι πράγματα που είχαμε εδώ κάτω στην αποθήκη, που πάλι συνήθως ντρεπόμουν να το πω, γιατί προφανώς έρχεται κάποιες στιγμές και η Πινελόπη και μπορεί να δει τη λύπη, αλλά ακόμα και μπροστά στην Πινελόπη δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Οπότε συνέβη αυτό. Θα ανέβασα λίγο πάνω και θέλω να σας δείξω και τι πράγματα πήρα από Primark και Μιλάνο. Πολύ λίγα πραγματάκια ήταν, αλλά θα πάμε να κλείσουμε το βίντεο με αυτό το μικρό haul. Και να σας πω ότι είναι πολύ λογικό να συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο μυαλό μου που κύλησα σε παλιά πρότυπα υπερφαγίας, αλλά βλέπετε ότι συνέχισα να δουλεύω γιατί έβλεπα ότι ξεχνιέμαι. Μπορεί να είναι πολύ αργά, είναι μία ώρα τη νύχτα. Αλλά άρχισα να ξεχνιέμαι. Οπότε λέω: θα πάω να κοιμηθώ τώρα, να ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι καλύτερα. Έτσι πρέπει να είναι γενικά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αργά. Έχω έρθει, έχω ξεδευτεί, παιδιά. Επειδή στην Ιταλία, δεν ξέρω, δεν είχα όλο μου το skincare μαζί, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξυπνούσα κάθε πρωί. Εντάξει, ήταν και από την κούραση, σίγουρα, οκ. Okay. Μισό λεπτό λίγο να κλείσω το λογιστικό. Βγάζει ζέστη, γιατί έχουμε ένα θέμα και με δουλεύετε αυτές τις μέρες. Δεν μου φτάνουν όλα αυτά, έχω και αυτό. Και ξυπνούσα τόσο πρισμένη και είχε και τόσο κρύο. Που το δέρμα μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου, γιατί στην άκρη έχω αυτά τα πλαϊνά. Το οποίο έχει σκιστεί το στόμα μου, δηλαδή. Τα βγάζω από άγχος, από έλλειψη δύο, από τέτοια πράγματα. Και βάζω πάντα δυστυχώς κορτιζόνη. Βάση δερματολόγου, είναι το μόνο, η συγκεκριμένη η μόνη που με βοηθάει. Λοιπόν, αλλά σας υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω τι πήρα από η Ιταλία για να κλείσουμε αυτό το vlog εδώ. Πέρα από αυτά, συγχωρέστε με, γιατί κάποια που σας λάβατε πριν λίγο μήνυμα στο mail σας, ελπίζω να μην σας ξύπνησα, ότι η παραγγελία σας είναι στο δρόμο. Εγώ είμαι τρελή. Αλλά δικαιολογήστε με, γιατί αύριο το πρωί εγώ θα μπορέσω να κάνω τις δικές μου δουλίτσες και να πάω στο φως μια ώρα αργότερα. Πάμε να δούμε τι αγόρασα. Κάπου εδώ θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω ξαναπάει ποτέ Primark. Ποτέ. Είχα δει στο Manchester 1, αλλά δεν πρόλαβα να πω. Όπου μου έχει κάτσει πολύ βαρύ όλο το τελευταίο 2 ώρα στο φαγητό. Έχω καούρες απίστευτες. Είχα καιρό να κάνω τέτοιο υπερφαγικό, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, δεν είχα ξαναπάει εγώ στο Primark, λοιπόν. Και ενθουσιάστηκα, παιδί μου, αλλά και λίγο στεναχωρήθηκα γιατί ένιωσα ότι είναι πολύ μάζα εκεί μέσα όλα. Δεν ξέρω. Κάτι και κάτι αρνητικό μου έβγαλε ταυτόχρονα. Πήρα. Μισό λεπτό. Το έχω εδώ. Πήρα. Σκεφτείτε τώρα 7 ζευγάρια κάλτσες. 3,5 ευρώ και έχουν αυτά τα glitter μπροστά που μου αρέσουν εμένα γενικά στις κάλτσες. Ειδικά όταν πας επίσκεψη, έχεις μια ωραία καλτσούλα. Εντάξει, το highlight νομίζω όμως εδώ είναι αυτό το κουνάκι που το φοράς έτσι στο κεφάλι. Τώρα, όχι ότι θα μπορέσω να το βάλω σωστά, αλλά οκ. Okay. Ναι. Τέλος πάντων, καταλάβατε, εγώ το θέλω με αυτά. Και ταιριάζει και με το παλτό μου το μπες, οπότε το πήγα. Αυτός που μου είχε 5 ευρώ. 5 ευρώ, ναι. Μετά πήγαμε σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν γεμάτο γλυκά. Γεμάτο γλυκά και εγώ τρελάθηκα εκεί. Και είχε κάψουλες καραμέλας από Friends. Πόσο τέλειο. Τέλειο. Μετά εννοείται το πήρα και από τα μπουκουφρέτες να δοκιμάσω, οι οποίες έχουν μέσα κάτι λαχανικά.
Εντάξει. Τέλειο. Γίνεται να μην δοκιμάσω και κάνω μια κοπέτα. Α, μετά πήρε ένα τέτοιο για τα ρούχα. Να βγάζω τα χνούδια. Αυτό έχει ένα ευρώ. Λοιπόν, μετά πήρε από Sephora από Benefit αυτό το brow gel. Φανταστικό. Είχα ακούσει πολύ καλά πράγματα γι' αυτό και έτσι πήρα το μικρό. Είχε 16 ευρώ, φθηνό, δεν το λες. Αυτό και όντως το δοκίμασα σήμερα πρώτη μέρα. Και είναι πολύ καλό. Τώρα θα πω εδώ στο σημείο αυτό ότι είδατε στο πλάνο ότι κρατούσα και τη Jisoo το hair oil. Έψαχνα το lip oil βασικά για όλο αυτό που περνάω. Δεν το βρήκα, είναι sold out παντού και είπα να πάρω το hair oil. Τελικά δεν το πήρα γιατί είχε 28 ευρώ το μικρό και λέω όχι ρε φίλε. Όχι. Όχι. Μετά πήρα από Kiko ένα τέλειο μολύβι. Οι τύποι έχουν κάνει αυτό που σας έδειξα. Είναι αυτό. Το 404 είναι. Το οποίο το πήρα μαζί με το κραγιόν μου συνδυαστικά πάντα. Αυτό μολύβι πρώτη φορά το παίρνω. Το κραγιόν μου το παίρνω τρίτη. 326 Kiko. Ό,τι καλύτερο. Και τώρα πήρα τις φημισμένες σοκολατίδες μπάτσι, τις ιταλικές. Τις πήρα σε μπιάνκο, σε λευκή. Τις πήρα σε μία limited edition Amore and Passion Dolce Gabbana, λέει εδώ, δεν έχω καταλάβει. Αλλά είναι φοβερές, ειδικά αυτές τις άνοιξα κιόλας. Είναι ουσιαστικά κόκκινη απ' έξω. Κάτι σοκολατάκια τέλεια. Μετά, αυτή είναι λευκή. Όπως καταλάβετε τα έχει 2-1, θύμα εγώ. Η κανονική είναι με σκούρα σοκολάτα απ' έξω. Αυτά. Και μετά από τα χριστουγεννιάτικα μάρκετ εκεί, πήρα χορμάδες με σοκολάτα, πήρα τα τροφάκια που είχατε δει. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν πήρα κάτι άλλο. Δεν ήθελα κιόλας να πάρω κάτι. Ήθελα απλά να δω που μιλάμε και αποθαγώσιμο ό,τι μπορούσα. Αυτό που μετάνιωσα πάρα πολύ είναι που δεν πήρα τέτοια περισσότερα. Αυτό λίγο το μετάνιωσα γιατί μου άρεσαν πολύ και πρέπει να είναι πολύ συλλεκτικά και πολύ ωραία. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Το επόμενο θα είναι καθημερινότητας, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα. Πριν τα Χριστούγεννα να πούμε. Πάω για ύπνο, να ξεκουραστώ. Πολλά φιλιά, να τρώτε.